Ναι, εμπόδια στα θεμέλια του ΓΕΣΥ φέρνει η τοποθέτηση του Γλάφου Χατζιπέτρου ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρέπει να συνεισφέρουν οικονομικά στο Ταμείο του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΗ ρίχνει λάδι στην φωτιά, λέγοντας μάλιστα πως εάν η κυβέρνηση προχωρήσει σε νομοσχέδιο το οποίο θα προνοεί την οποιαδήποτε εισφορά των μελών της ΠΑΣΥΔΗ στο ΓΕΣΥ, θα οδηγήσει το κράτος στο δικαστήριο. Όταν κάποια δικαιώματα έχει, τα οποία στηρίζονται και στις συνταγματικές πρόνοιες και σε αποφάσεις του δικαστηρίου, πρέπει να σεβαστά από όλους και δεν είναι θέμα συζήτησης. Οι δηλώσεις του κ. Χατζιπέτρου προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις, με το ΚΕΔΕ να επισημαίνει πως ΓΕΣΥ χωρίς την εισφορά του δημόσιου τομέα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι καιρός να σταματήσει αυτή η νοοτροπία της ΠΑΣΥΔΗ να θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα είναι ανώτερης τάξης από τους υπόλοιπους πολίτες. Η δήλωση της ΠΑΣΥΔΗ προκάλεσε την έκπληξη αλλά και την αντίθεση του Υπουργού Υγείας. Εύχομαι και ελπίζω να αντιληφθούν όλοι τη σοβαρότητα και το πόσο σημαντικό είναι το ΓΕΣΥ και να σεβαστούν την ιστορία που έχει το ΓΕΣΥ και να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων τάσεται υπέρ της καταβολής εισφορών στο Ταμείο του ΓΕΣΥ, αλλά να γίνεται από τον εργοδότη που είναι το κράτος, σημειώνοντας ότι δεν μπορούν να αλλάζουν συμφωνίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2013 και ύστερα από ψήφιση νομοθεσίας, οι υπάλληλοι του δημοσίου συνεισφέρουν 1,5%. Από τότε η ΠΑΣΥΔΗ καταχώρησε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο και περιμένει απόφαση. Η θέση της ΠΑΣΥΔΗ πάντως απορρίπτεται, ως φαίνεται, από όλες τις πολιτικές παρατάξεις.